8 εργάτες εργοληπτικής εταιρείας απέδειξαν ότι υπάρχει ανθρωπιά, αγάπη και ελπίδα, μετατρέποντας σε πράξη το μήνυμα της γέννησης του Θεανθρώπου. Οι εργάτες ανέλαβαν αφιλοκερδώς να επιδιορθωθεί η στέγη οικία στα Πολεμίδια, προσφέροντας ουσιαστικά το μεροκάματό τους. Μια τετραμελής οικογένεια τις τελευταίες μέρες ζούσε σε τραγικές συνθήκες, αφού λόγω της πολιομβρίας το σπίτι έμπαζε νερά από τη στέγη. Ευχαριστούμε τους πάρα πολλά, όλους. Μακάρι να σας τον καλαμάρινο μου. Βοηθήσα για να γίνει το πράγμα. Πριν από μερικές ημέρες, η εθελοντική οργάνωση «Αγκαλιάζω με Αγάπη» απίφθινε διαδικτυακό κάλεσμα στο κοινό μέσα από το λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook για επιδιόρθωση της στέγης της κατοικίας, όπου διαμένουν οι γονείς και τα δύο παιδάκια τους. Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν οι εργάτες και η πράξη τους δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δευτέρα πρωί, επειδή στον χώρο 8 άτομα, ο εργοδότης επομίστηκε τα υλικά. Είπαν ότι διαθέτουν τον μισθό τους για να διορθωθεί η οροφή. Δεν πληρώθηκε κανένα. Πίσω από την πράξη των εθελοντών κρύβεται μια τραγική ιστορία που συνοδεύει την οικογένεια, καθώς η μητέρα είναι καθυλωμένη στο κρεβάτι μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει λόγω επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού στο δεύτερο παιδί τους, που είναι ηλικίας 3 μηνών και επίσης χρήζει θεραπεία στο εξωτερικό.